Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Murderer Club και είμαι η Πινελόπη και από εδώ για ακόμα μία φορά η Σλίνκη. Σήμερα θα δούμε την υπόθεση ενός ακόμα κατά σειροήν δολοφόνου, ο οποίος κρατάει και ένα από τα ρεκόρ με τα περισσότερα θύματα. Ο συγκεκριμένος έχει φτάσει τα 52 και ο λόγος είναι για τον Ανατόλη Ονοπριένκο, αλλιώς γνωστού και ως The Terminator ή The Beast of Ukraine. Ο Ανατόλη γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1959 στο χωριό Λάσκι της Ουκρανίας που τότε άνηκε στην Σοβιετική Ένωση. Ήτανε το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Ο πατέρας τους, Γιούρι, είχε τιμηθεί με μετάλλιο Ανδρείας στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, όταν ο Ανατόλη ήταν 4 ετών, δυστυχώς η μητέρα τους θα πεθάνει. Τότε ο πατέρας τους αποφάσισε πως ο Ανατόλη θα πάει να μείνει μαζί με τον παππού, τη γιαγιά και την θεία του, ενώ η οικογένειά του μετά από λίγο καιρό αποφάσισε να τον δώσει σε ένα ορφανοτροφείο. Όπως ο ίδιος θα πει χρόνια αργότερα, η κίνηση της οικογένειάς του να τον δώσει σε ορφανοτροφείο τον σημάδεψε για πάντα και δεν το ξεπέρασε ποτέ. Αυτή η κίνησή τους τον γέμισε μίσος και οι ίδιοι του στέρισαν την παιδική του ηλικία. Επίσης, είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι από τη στιγμή που μεγάλωσε στο ορφανοτροφείο, η μοίρα του ήταν προκαθορισμένη, γιατί το 70% όσων παιδιών μεγάλωσαν σε ορφανοτροφία κατέληγαν στις φυλακές. Μετά το ορφανοτροφείο, οι πληροφορίες για εκείνον δεν είναι πάρα πολλές. Από τα λίγα που κατάφερα να βρω, είναι ότι αρχικά εργάστηκε ως ναύτης, κάνοντας πάρα πολλά ταξίδια στην Ευρώπη. Έπειτα σπούδασε δασοκομεία, όπως και για λίγο καιρό στη νεαρή ζωή του είχε νοσηλευθεί και σε ψυχιατρική κλινική. Αδυνατώντας μετά το ψυχιατρίο να βρει εύκολα δουλειά ή να την κρατήσει για πάρα πολύ καιρό, ξεκίνησε την παραβατική συμπεριφορά κάνοντας μικρολισθίες που αυτές όλο και πλήθαιναν και στο τέλος είχε καταλήξει αυτό να είναι η κύρια πηγή εισοδηματός του. Το 1989 μαζί με τον συνεργό του Σεργέι Ρόγκοζιν θα πάνε να ληστέψουν ένα σπίτι με στόχο να πάρουν όσα περισσότερα πολύτιμα αντικείμενα μπορούν. Όμως, όπως είπαν αργότερα, η συγκεκριμένη ληστεία δεν θα πάει όπως την είχαν οργανώσει και θα καταλήξουν να πυροβολήσουν τη δεκαμελή οικογένεια που έμενε στο σπίτι. Λίγο καιρό αργότερα, μόνος του ο Ανατόλη θα πυροβολήσει μία πενταμελή οικογένεια ανάμεσά τους και ένα 11χρονο αγόρι η οποία κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Όπως θα δηλώσει ο ίδιος αργότερα, πάλι στόχος του ήταν απλά να ληστέψει ό,τι περισσότερο μπορούσε, όμως πάλι κάτι δεν πήγε πάρα πολύ καλά και αναγκάστηκε να τους σκοτώσει. Στις 24 Δεκεμβρίου του 1995 θα μπει στο σπίτι της οικογένειας Ζαϊντσένκο, όπου με μία δίκανη καραμπίνα θα πυροβολήσει τα 4 μέλη της οικογένειας και μετά θα βάλει φωτιά στο σπίτι ώστε να εξαφανίσει οποιοδήποτε ίχνος. Στις 2 Ιανουαρίου του 1996 θα πυροβολήσει και θα σκοτώσει μία ακόμα τετραμελή οικογένεια που πήγε να κλέψει, ενώ κατά την διάρκεια της διαφυγής του θα βρει έναν ακόμα άνδρα ο οποίος ήταν στο δρόμο εκείνη τη στιγμή όπου θα σκοτώσει και αυτόν για να είναι σίγουρος ότι δεν θα υπάρξουν μάρτυρες. Λίγες μέρες μετά, στις 6 Ιανουαρίου, θα σκοτώσει άλλα 4 άτομα μεμονωμένα αυτή τη φορά. Θα σταματάει τους οδηγούς σε μία λεωφόρο και μετά θα τους εκτελεί. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένας ναύτης από το πολεμικό ναυτικό, ένας μάγειρας και ένας οδηγός ταξί, ενώ το τέταρτο θύμα δεν κατάφερε να ταυτοποιηθεί ποτέ.
Τον ίδιο μήνα, λίγες μέρες αργότερα, στις 17 Ιανουαρίου, θα μπει στο σπίτι της οικογένειας Πίλατ και θα σκοτώσει και τα 5 μέλη της. Βγαίνοντας από το σπίτι, θα σκοτώσει ακόμα 2 άνδρες, πάλι για να μην υπάρχει κανένας μάρτυρας. Λίγες μέρες αργότερα, στις 30 Ιανουαρίου, στην πόλη Όλευσκ, θα μπει στο σπίτι της οικογένειας Τζάμπστακ, όπου θα σκοτώσει τα 4 άτομα που έμεναν εκεί. Αρχικά θα πυροβολήσει τον γιο και τον πατέρα και στη συνέχεια θα σκοτώσει χτυπώντας μέχρι θανάτου με ένα σφυρί τη μητέρα. Μετά θα ζητήσει που έχουν κρυμμένα τα χρήματά τους από την κόρη της οικογένειας. Όταν εκείνη αρνηθεί να του πει το παραμικρό, θα την χτυπήσει και αυτή στο κεφάλι μέχρι θανάτου με το σφυρί. Στις 27 Φεβρουαρίου του 1996 θα μπει στο σπίτι της οικογένειας Bodnarks, αν το λέω καλά το όνομα, συγχωρέστε με, και θα πυροβολήσει τους 2 γονείς και στη συνέχεια με τσεκούρι θα σκοτώσει τις 2 κόρες της οικογένειας ετών 8 και 7. Μετά θα σκοτώσει και τον γείτονά του, τον κύριο Τσάλκ, επειδή ήταν κοντά στο σπίτι την ώρα που γινόταν η ληστεία και οι δολοφονίες. Τα τελευταία θύματά του ήταν η τετραμελής οικογένεια Νόβοσαντ στις 22 Μαρτίου του 1996. Πάλι με την ίδια στρατηγική θα μπει στο σπίτι, θα σκοτώσει πρώτα τους γονείς, μετά τα παιδιά και τέλος θα βάλει φωτιά ώστε να μην υπάρχει κανένα στοιχείο που μπορούν να τον βρούνε. Μέσα σε αυτούς τους 3 μήνες συνεχόμενων επιθέσεων, οι κάτοικοι των περιοχών που είχαν γίνει οι επιθέσεις, αλλά και των κοντινών πόλεων και χωριών, ήταν όλοι σε πανικό. Πάρα πολλές οικογένειες είχαν ξεκινήσει να κοιμούνται όλοι μαζί σε ένα σπίτι και να αλλάζουν σπίτια μέσα στις μέρες, γιατί πραγματικά δεν ξέραν αν θα είναι τα επόμενα θύματα. Επίσης, αρκετοί γονείς στείλανε τα παιδιά τους σε συγγενείς μακρινότερων πόλεων, άμα γίνει επίθεση τουλάχιστον να επιβιώσουν, όπως και η αστυνομία είχε αυξήσει τις περιπολίες της, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να τον πιάσει. Ο Ανατόλη όμως, γνωρίζοντας αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, πάντα επέλεγε τα πιο απομακρυσμένα σπίτια που μπορούσε να βρει, τις ώρες που γινόταν υπερίπολος, ώστε να μην πέσει πάνω τους. Ένα άλλο στοιχείο της μέθοδός του ήταν να μην αφήνει κανέναν επιζών, ακόμα και αν αυτός ήταν ένας άνθρωπος που πέρναγε από τον δρόμο κοντά στο σπίτι, και να βάζει φωτιές ώστε να μην υπάρχει κανένα ίχνος DNA ή οτιδήποτε μπορεί κάποιος να τον συνδέσει με το έγκλημα. Επίσης, τον Μάρτιο, ο Ανατόλη είχε μετακομίσει στο σπίτι ενός συγγενής του. Όμως, παρατήρησαν οι άνθρωποι στο σπίτι την πολύ μεγάλη συλλογή από όπλα που είχε. Αυτό τους τρόμαξε και του είχαν ζητήσει να φύγει. Ταυτόχρονα, η αστυνομία εκείνη την περίοδο θα συλλάβει τον 26χρονο Γιούρι Μοζόλα ως ύποπτο για αρκετούς βίαιους φόνους που είχαν γίνει. Επί 3 μέρες θα τον ανακρίνουν και θα τον βασανίζουν. Εκείνος όμως δεν θα δώσει καμία πληροφορία και θα πεθάνει από τα βασανιστήρια. Μετά, 7 από τους αστυνομικούς που ήταν στα βασανιστήρια θα καταδικαστούν για αυτή την ακραία συμπεριφορά βίας. Στις 16 Απριλίου του 1996, με την πληροφορία που είχε η αστυνομία, το πιθανότερο είναι από τους συγγενείς που τον φιλοξενούσαν, θα πάνε στην πολυκατοικία που μένει μαζί με 20 ακόμα αστυνομικούς για να δουν αν όντως είναι το κτίνος της Ουκρανίας, όπως τον αποκαλούσαν. Βέβαια, ήταν λίγο επιφυλακτικοί γιατί ξέραν ότι σε αυτό το σπίτι μένει μια οικογένεια χωρίς να έχει κάτι ύποπτο. Χτυπώντας τον κουδούνι, όντως ο Ανατόλη θα τους ανοίξει την πόρτα και θα συνεργαστεί μαζί τους, αφήνοντάς τους να ψάξουν το σπίτι. Οι αστυνομικοί όντως θα βρουν αρκετά όπλα
κάποια από τα οποία τέριαζαν με τους φόνους που είχαν γίνει ειδικότερα εκείνους τους 3 μήνες, όπως και με αρκετά αντικείμενα τα οποία είχαν καταγραφεί ότι είχαν κλαπεί από τα σπίτια και θα τον συλλάβουν. Μετά τη σύλληψή του θα αρνηθεί να μιλήσει στους αστυνομικούς και ζήτησε τον επικεφαλή της έρευνας, τον κύριο Τέσλα. Όταν εκείνος έφτασε για την ανάκρισή του, ο ίδιος ο Ανατόλη όντως θα πει πως η δίκανη καραμπίνα που είχε χρησιμοποιηθεί σε αρκετούς φόνους μεταξύ του 1989 και 1995 την είχε κλέψει από ένα σπίτι πριν ξεκινήσει τις δολοφονίες. Μετά από αυτό δεν του πήρε αρκετή ώρα να ομολογήσει και στους 52 φόνους, δικαιολογώντας τις πράξεις του, τις φωνές που άκουγε στο κεφάλι του, όπως και στην εγκατάλειψη από την οικογένειά του και στο μεγάλωμά του στο ορφανοτροφείο. Η πολυαναμενόμενη δίκη του θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 1998 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου του 1999, όμως στο ενδιάμεσο θα έχουν υπάρξει αρκετές καθυστερήσεις. Πρώτον, γιατί ο όγκος των στοιχείων και των φωτογραφιών ήταν πάρα πολλής και έπρεπε όλα αυτά τα στοιχεία να καταγραφούν και να αναλυθούν. Επιπλέον, τότε ο νόμος στην Ουκρανία έλεγε πως το δικαστήριο πρέπει να καλύψει όποια έξοδα ταξιδιού και διαμονής για τους μάρτυρες. Στη συγκεκριμένη όμως υπόθεση, οι μάρτυρες ήταν πάνω από 400 και από διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, έτσι το κράτος δεν μπορούσε να πληρώσει για όλα αυτά και ζήτησε μέσω διαφόρων τηλεοπτικών προγραμμάτων να συγκεντρωθεί το ποσό που χρειαζόταν. Αρχικά ο δικηγόρος του χρησιμοποίησε την αιτιολογία της παραφροσύνης ώστε να γλιτώσει την δίκη. Όμως στις 23 Νοεμβρίου, μετά και από ψυχιατρική παρακολούθηση και αξιολόγηση, οι ψυχίατροι δεν βρήκανε κανένα σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, έτσι μπορούσε να δικαστεί κανονικά. Αρχικά ο κόσμος ήταν στιγματισμένος από τις πράξεις του και χωριά ολόκληρα είχαν χάσει τον ύπνο τους, έτσι όλοι ζητούσαν έναν παραδειγματικό, αργό και βασανιστικό θάνατο. Επιπλέον, η συσσόρευση και συγκέντρωση του κόσμου μέσα και έξω από τα δικαστήρια, όπως και η οργή τους, ήταν τόσο μεγάλη που πάρα πολλές φορές είχε σταματήσει η δίκη, είτε για να βγάλουν αρκετούς έξω, είτε να υπάρξει ησυχία, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν. Καθώς γινόταν όλος αυτός ο πανικός από τον κόσμο, ο ίδιος ο Ανατόλη ήταν απόλυτα ήρεμος και σιωπηλός. Όταν παρευρισκόταν στο δικαστήριο, τον είχαν κλεισμένο σε ένα μεταλλικό κλουβί, ενώ όταν του ζητήθηκε να απολογηθεί ή να πει κάτι, ο ίδιος απλά απάντησε όχι τίποτα. Στη δίκη του Ονοπριένκο θα παρευρεθεί για να δικαστεί και ο συνεργός του, Σεργέη Ρόγκοζιν. Παρά βέβαια τις δηλώσεις του Ονοπριένκο πως μετά τις δολοφονίες του 1989 δεν ξανασυνεργάστηκαν, το δικαστήριο τον Ρόγκοζιν θα τον βρει ένοχο για τις 9 και θα τον καταδικάσει σε 13 χρόνια φυλάκισης. Ο ίδιος είχε ομολογήσει και για τις 52 δολοφονίες, όπου ανάμεσά τους τα 10 ήταν παιδιά, ενώ ποτέ δεν έδειξε καμία μεταμέλεια ή ενοχή για ό,τι είχε κάνει. Έτσι, στις 31 Μαρτίου του 1999, μετά από μία τρίωρη σύσκεψη, το δικαστήριο τον βρήκε ένοχο για όλες τις κατηγορίες και τον καταδίκασε σε θάνατο μέσω πυροβολισμού. Λίγο μετά την καταδίκη του σε θάνατο, η Ουκρανία είχε ξεκινήσει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι η θανατική ποινή έπρεπε να κατεργηθεί. Υπήρξε μία σύσκεψη για να γίνει εξαίρεση λόγω των πράξεων του συγκεκριμένου ανθρώπου, όμως εν τέλει
η καταδίκη του άλλαξε σε ισόβια κάθριξη. Λίγο μετά την έναρξη της ποινής του, θα δεχθεί να δώσει αρκετές συνεντεύξεις ώστε να μιλήσει για τις πράξεις του. Για ακόμα όμως μία φορά δεν θα σταματήσει να σοκάρει το κοινό, λέγοντας πως δεν μπορεί να νιώσει τύψεις για αυτά που έκανε, γιατί τον έλεγχαν ανώτερες δυνάμεις, στις οποίες ήταν σαν ρομπότ στα χέρια τους και του είχαν δώσει την εντολή να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Έτσι δεν μπορεί να νιώσει τύψεις για κάτι που δεν ήθελε να κάνει ο ίδιος και τον χρησιμοποιούσαν σαν μαριονέτα. Σε αρκετές από αυτές τις συνεντεύξεις που έδωσε, η μόνη στιγμή που ένιωσε μία στενοχώρια ή κάποια μεταμέλεια είναι γιατί δεν καθυστέρησε κι άλλο η δίκη του, ώστε η αστυνομία να μπορέσει να βρει αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις που τον κυρίευαν και να ελευθερωθεί κι αυτός και να φανεί ότι δεν το έκανε από μόνος του. Μία από τις πιο γνωστές συνεντεύξεις που έχει δώσει, όπου ήταν και η μεγαλύτερη σε χρόνο, ήταν εκείνη στην London Times, στην οποία αρχικά δήλωσε πως αν αυτές οι φωνές και σκοτεινές δυνάμεις του έλεγαν να σκοτώσει τον γιο του, θα το είχε κάνει. Επιπλέον, δήλωσε πως η πρώτη και τελευταία φορά που ένιωσε λύπη ήταν στα 20 του, όταν είχε πάει για κυνήγι και σκότωσε ένα ελάφι. Η εικόνα του νεκρού ζώου του έφερε πάρα πολύ μεγάλη ταραχή. Μετά όμως δεν το ξαναένιωσε για κανένα από τα εγκλήματα που έκανε. Στο μυαλό του το περιέγραψε πως πλέον είχε γίνει ένα κυνήγι όπως όλα τα άλλα. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι σπίτι του ένα βράδυ, να βαριέται, έτσι ντυνότανε, έβγαινε έξω και ξεκινούσε να κυνηγά τα θυράματά του. Μία ακόμα σοκαριστική δήλωσή του ήταν πως κατά τον ίδιο θα έπρεπε να είχε εκτελεστεί, γιατί αν καταφέρει να βγει από την φυλακή με οποιοδήποτε τρόπο, θέλει να σκοτώσει και αυτή τη φορά όταν το κάνει θα είναι 10 φορές χειρότερο από αυτά που έκανε, γιατί η ορμή είναι ακόμα εκεί και μεγαλώνει. Η ελπίδα του για αποφυλάκηση ή αν είχε καταφέρει να δραπετεύσει δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα. Στις 27 Αυγούστου του 2013 θα πεθάνει από ανακοπή καρδιάς στις φυλακές Ζίτομιρ, όπου είχε κτίσει και το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου και σε αυτό το επεισόδιο. Σας περιμένω στο επόμενο.